Δώρο Θεό το σεβασμιότατο και Θεό προβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Σιρουτίνου άντρου και Μήλου Δήλου και Μικόνου ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου όλα τα έτη. Με πολύ χαρά σήμερα σε αυτόν τον ευλογημένο χώρο του νεωρίου της Ναύπηγου Επισκευαστικής Επιχειρήσεως, την οποία επαξίως διευθύνεται, ας αξίως και χάρις του Θεού, να τελέσουμε τα θυρανίξια του Ιερού Παρακλησίου των Ισοδίων της Θεοτόκου, το οποίο η ευλάβεια η προσωπική σας, όσο και των εκλεκτών και καλών οικογενών σας, ανοίγει εδώ για να αποτελεί έναν φύλακα άγγελο όλων των εργαζομένων σε αυτόν τον χώρο της ευλογημένης σύρας μας. Είπα και άλλοτε και θέλω να το τονίσω και τώρα, ότι σε μια δύσκολη στιγμή για το νησί μας οι προσευχές μας εισακούστηκαν. Οι προσευχές μας στον Πολιούχο μας και Προστάτη μας, τον Άγιο Νικόλαο, και έστειλε εσάς ως άγγελον χαράς από τη μακρινή και φίλη χώρα της Αμερικής για να προστατεύσετε αυτό το χώρο, να του ξαναδώσετε ζωή, να ανάψουν τα φώτα, και ο συνωστισμός των πλοίων για να δεξαμενιστούν σήμερα μετά 2 και πλέον χρόνια αποδεικνύει του λόγου το ασφαλές των όσων τώρα λέγω. Και τα λέγω με τα λόγου γνώσεως και όχι για να σας κολακεύσω, αλλά για να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις ευχαριστίες μου, και νομίζω και εκ μέρους όλων των παρισταμένων, για τους κόπους, τους μόχθους, αλλά και τη μεγάλη χρηματική δαπάνη που εδώ έχετε επενδύσει για να φέρετε αυτόν τον χώρο στις δόξες τις οποίες είχε όταν οι πατέρες μας, οι πρόγονοί μας, τον πρωτοέκτισαν και τον πρωτοδημιούργησαν και οραματίστηκαν και θέλησαν να αποτελεί πράγματι έναν θύλακα, έναν πνευματικό πνεύμονα για το νησί, για την πατρίδα μας, για την οικονομία μας, και ταυτόχρονα μία πηγή αξιοπρέπειας όσων εδώ θα εργάζονται για τους ίδιους και για τα μέλη της οικογένειάς τους. Βλέπω, αγαπητέ κύριε Ξενοκώστα, εδώ σήμερα τα τίμια πρόσωπα των εργαζομένων στο ναυπηγείο σας. Βλέπω όλους αυτούς τους ανθρώπους που τα πρόσωπά τους πριν λίγα χρόνια είχε καλύψει μια απογοήτευση και μια θλίψη, σήμερα να είναι χαρίεντα. Σήμερα η ψυχή τους να είναι γεμάτη ελπίδα, γιατί κάθε πρωί που έρχονται εδώ να χτυπήσουν την κάρτα και να πάει ο καθένας στην προσωπική του εργασία, αισθάνονται ότι ως άνθρωποι, έχοντας το δικαίωμα να εργάζονται και να ζουν αξιοπρεπώς στις οικογένειές τους, έχουν ακριβώς ένα όνομα και δεν είναι ένας αριθμός μέσα στους πολλούς που χάνεται. Ότι είναι άνθρωποι με αξιοπρέπεια, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν πράγματι εδώ να αφήνουν το αποτύπωμά τους πάνω στα παγερά και άψυχα σίδερα, αλλά να είναι ένα αποτύπωμα που θα έρθουν και τον βρουν και οι άλλες γενναίες που θα έρθουν μετά από αυτούς, όπως και αυτοί ήβραν τα αποτυπώματα όσων εδώ εργάστηκαν 100 και πλέον χρόνια και άφησαν πίσω τους ιερές παρακαταθήκες. Πράγματι ήταν ευλογημένη σκέψη σας, γιατί σε αυτόν τον χώρο με τους τόσους κινδύνους χρειάζεται η ευλογία του Θεού, χρειάζεται η προστασία Του, η προστασία της Παναγίας Μητέρας Του, η οποία όλους μας σκεπάζει κάτω από την προστασία της, και η προσευχή της είναι για όλους μας παρηγορία και ελπίδα και λιμάνι γαλήνιο και ειρηνικό στις δύσκολες και τρικυμιώδεις ημέρες της ζωής μας.
έτσι η αφιέρωση του Παρεκκλησίου αυτού στα Ιερά Εισόδια της Παναγίας μας, την καλεί και την προσκαλεί από σήμερα να είναι πάντοτε εδώ παρούσα, να σκεπάζει τις δεξαμενές, να ευλογεί όλα τα υπόστεγα, τα όσα εκεί υπάρχουν και όλους αυτούς τους καλούς και ευγενείς συντοπίτες μας, τους εργαζόμενους, που τόσο ανάγκη έχουν τη βοήθειά της και την προστασία της. Αγαπητέ και προσφυλέστατε κύριε Ξενοκώστα, θέλω να σας εκφράσω και ευγνωμοσύνη πολύ διόσα σιωπηλά, διακριτικά, πράττετε για την κοινωνία μας σε όλους τους χώρους της, για την Εκκλησία μας και για την Ιερά μας Μητρόπολη, την οποία στηρίζεται με πολύ αγάπη και πάντοτε ο Σάκης κάτι ζητήσαμε, ποτέ δε μας το αρνηθήκατε. Η εδώ σημερινή παρουσία του διατελέσαντος Υπουργού και αγαπητού μας βουλευτού κυρίου Ιωάννη Βρούτση, που έχει δώσει και αυτός με τους άλλους βουλευτές πολλούς αγώνες για το ναυπηγείο και έχει και αυτός δώσει τη μαρτυρία του και έχει κοπιάσει και έχει μοχθήσει για να είναι το ναυπηγείο μας ανοιχτό, του κυρίου Δημάρχου, των κυρίων Αντιδημάρχων, των Δημοτικών Συμβούλων, των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων, των ενδόξων αξιωματικών του Στρατού και του Λιμενικού Σώματος, των Προέδρων των Σωματείων του Εργατικού Κέντρου και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, των μέσων της μαζικής επικοινωνίας, των καλών και αξίων συνεργατών σας, όλων όσοι είναι εδώ σήμερα, αλλά και των εντύμων δημοσιογράφων που ήρθαν από την Αθήνα προσκληθέντες για να απαθανατήσουν τη στιγμή και εν συνεχεία την αποκάλυψη του ωραίου γράφιτι που εμπνευστήκατε να δημιουργήσετε στον δυτικό τοίχο του ναυπηγείου, να καταστολίζει την πόλη και τους εισερχομένους πρώτους μέσα από την είσοδο του λιμανιού, η παρουσία όλων ανεξαιρέτως και όσων τυχόν ελισμόνησα και ζητώ συγγνώμη για την παράληψη, επιβεβαιώνει και αποδεικνύει περίτρανα την αγάπη που όλοι έχουμε και την τιμή στο πρόσωπό σας και στο πρόσωπο των αξιοτήμων μελών της οικογένειάς σας. Να μου επιτρέψετε λοιπόν σήμερα να προσφέρω και εγώ ένα μικρό δώρο στο παρεκκλήσιο αυτό, αφού ευχαριστήσω τον αγαπητό αδελφό πατέρα Δωρόθεο Γάγκο και τους καλούς συνεργάτες του στο ναό και στην ενορία του Αγίου Γεωργίου, στην οποία υπάγεται αυτό το παρεκκλήσιο από σήμερα, για τα όσα εμόχθησαν και εμόγησαν για να προευπρεπήσουν και να προετοιμάσουν τα θυρανίξια και τα εγκαίνια. Παρακαλώ λοιπόν να τον παραλάβετε αυτόν τον σταυρό, ο οποίος εύχομαι στους ώμους όλων όσοι είναι εδώ να είναι πάντοτε ελαφρύς και να είναι πάντοτε πηγή χαράς και πηγή ευλογίας. Να ζήσετε. Ως αυτός, αγαπητέ κύριε Ξενοκώστα, αναγνωρίζοντας ως ποιμενάρχης και Μητροπολίτης όλη αυτή τη μεγάλη προσφορά σας στο νησί μας, θα μου επιτρέψετε σήμερα κατά αυτήν την πανεπίσημη ημέρα της τελέσεως των θυρανιξίων να σας τιμήσω με το μετάλλιο της Ιεράς Μητροπόλεως, των Σταυρών Δηλωνότη της Οσίας Μεθοδίας, της Εντινής Οκυμόλου Ασκητικός Διαλαμψάσης και να ευχηθώ να ζήσετε χρόνους πολλούς υγιεινούς και ευλογημένους, να συνεχίσετε να ευεργετείτε την πατρίδα μας και το νησί μας. Άξιος. Σεβασμιότατε κύριε Δωρόθε, αξιότιμοι εκπρόσωποι των πολιτικών, αυτοδιοικητικών, δικαστικών, στρατιωτικών αρχών και σωμάτων ασφαλείας, κύριε εκπρόσωποι τοπικών φορέων και οργανώσεων, πρόεδροι διοικητικά συμβούλια σωματείων, αγαπητοί συνεργάτες, φίλες και φίλοι. Πριν ξεκινήσω να διαβάσω τα λόγια που έχω γράψει, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία του ξεχωριστά τον αξιότιμο Υπουργό κύριο Βρούτση, ο οποίος αποτελεί ένα διαχρονικό, αληθινό και αποτελεσματικό φύλλο του ναυπηγείου μας. 4 Δεκεμβρίου 2019, πριν 2 χρόνια εδώ, λίγα μέτρα πιο πέρα, γιορτάζαμε την αλλαγή σελίδας.
τα εγγένεια της νέας εποχής, που το ναυπηγείο μας μέσα από μια δέσμευση και ένα λόγο τιμής, με ηγετικό ρόλο των εργαζομένων του, άλλαξε σελίδα και άφησε τη μιζέρια, την παρακμή και την ανεργία για πάντα πίσω. Μετά από 2 χρόνια τον Αιώριο, παραμένει το μεγαλύτερο εν ενεργεία εμπορικό ναυπηγείο της χώρας και το οποίο είναι ο φάρος και ο οδηγός για την αναγέννηση του κλάδου στην Ελλάδα. Σήμερα είμαστε εδώ για 2 γεγονότα που γεμίζουν για ξεχωριστούς λόγους την ψυχή και το πνεύμα μας. Καταρχήν είμαστε εδώ σήμερα για τα θυρανίξια της Εκκλησίας του Ναυπηγείου μας, της Παναγίας Θεοτόκου μας. Η πορεία όλων μας, αλλά και εμένα προσωπικά, έχει την ευλογία του Θεού, ο οποίος μας χαρίζει υγεία, σώματος και πνεύματος, αλλά και φώτισης σε κάθε βήμα μας. Κάθε βήμα που κάνουμε μέσα στα βαπόρια που επισκευάζουμε, μέσα στα μπάρια, μέσα στο μηχανουργείο, στο σωληνουργείο, στις δεξαμενές και στους γερανούς μας, στα γραφεία μας, στη Σύρο, στην Αθήνα και στην Ελλάδα, στην Αμερική και σε κάθε μέρος του κόσμου, κάθε μέρα, κάθε ένας από εμάς, όπου βρίσκεται και δουλεύει και αγωνίζεται για το όραμά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά που θεωρούμε ως άνθρωποι μέσα στην καθημερινότητά μας ως αυτονόητα και όμως δεν είναι καθόλου. Την υγεία ημών και των οικογένειών μας. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ευλογία του να αξιωθούμε να ολοκληρώσουμε τον αγώνα αναγέννησης των ναυπηγείων μας και τον ευχαριστούμε που σκεπάζει με δύναμη και αξιοσύνη τους ανθρώπους μας που καθημερινά σηκώνουν το πολύ μεγάλο βάρος και το φόρτο ώστε το ναυπηγείο μας να το κρατάμε ψηλά και με διαφορά την πρώτη επιλογή των πρώτων παγκοσμίως των Ελλήνων εφοπλιστών. Θεός όμως χωρίς την Άγια Εκκλησία μας, το σπίτι του και τον χώρο που όλοι πιστοί προσερχόμαστε για να τον συναντήσουμε δεν νοείται. Ελληνισμός χωρίς Ορθοδοξία και την Εκκλησία μας δεν νοείται, καθώς η Εκκλησία στις πιο δύσκολες και σκοτεινές περιόδους για το έθνος μας το έσωσε εν τέλει, διασώζοντας την γλώσσα, τις παραδόσεις, την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, την ίδια μας την πίστη. Σε κάθε μέρος του κόσμου όπου υπάρχει Έλληνας, υπάρχει η Εκκλησία μας. Αυτό το ξέρει κάθε ταξιδευτής, ναυτικός και μετανάστης. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να λείπει από το μέρος που αποτελεί για εμάς το κέντρο της ζωής μας, το κέντρο της ναυτιλιακής παράδοσης, το κέντρο των αγώνων μας, το κέντρο που επιλέγουν οι μεγαλύτερες ναυτιλιακές του κόσμου, το κέντρο που συγκλίνουν όλοι οι δρόμοι της Μεσογείου, το ναυπηγείο μας. Για εμάς, αυτό εδώ το ευλογημένο εκκλησάκι της Παναγίας Θεοτόκου, των εισοδίων της Θεοτόκου, μέσα από το συμβολισμό της Παναγίας μας για τη μετέπειτα ζωή της, συμβολίζει τον δικό μας εξαγνισμό, τη δική μας νέα ζωή, τη δική μας πορεία προς την αναγέννηση. Ήταν πολλές οι στιγμές στον αγώνα αναβίωσης που δώσαμε, που χρειαστήκαμε τη δύναμη της Παναγίας, τη φώτιση και τη βοήθειά της και αυτή απλόχερα μας την έδωσε, δεσμεύοντάς μας να μην ξεχάσουμε ποτέ πού ήμασταν και τι πετύχαμε. Πως τίποτα στη ζωή δεν είναι δεδομένο και πως τίποτα στη ζωή δεν είναι ακατόρθωτο για τον άνθρωπο που πιστεύει στο Θεό, που πιστεύει στο όραμά του, που δύναμή του είναι το καλό και η δημιουργία. Αυτό το κλεισάκι δίπλα μας για εμάς πρώτα θα συμβολίζει την πίστη μας, το θαύμα της δημιουργίας και το χώρο επικοινωνίας μας με τον Θεό. Σημείο αναφοράς για τις εύκολες ή τις δύσκολες στιγμές, τις πιο φωτεινές αλλά και τις πιο σκοτεινές ημέρες. Είναι η δύναμη των ανθρώπων του ναυπηγείου μας που πέτυχε το όμορφο θαύμα της αναγέννησής του. Είναι ο καθημερινός υδρότας τους που έχει ποτίσει τα ιερά θεμέλια της Εκκλησίας μας και είναι η πίστη όλων σας αγαπητοί μου εργαζόμενοι που μας αξίωσε να έχουμε στο κέντρο του το σπίτι της Θεοτόκου να μας ευλογεί με υγεία και προκοπή. Σε αυτό το σημείο πώς να μην ευχαριστήσω όμως τον πνευματικό ηγέτη του ναυπηγείου μας. Ένα θρησκευτικό ηγέτη, ένα πατέρα ταπεινό και καλόκαρδο, το σεβασμιότατο της καρδιάς μας όπως συνηθίζετε να λέτε όλοι σας, τον κύριο Δωρόθεο, του οποίου η καθοδήγηση, συμπαράσταση, προσοχή και ευλογία μας συνόδευαν πάντα μέχρι σήμερα. Σεβασμιότατε, σήμερα εδώ θέλουμε να γνωρίζετε πως τα θυρανίξια του παρεκκλησίου μας είναι τα θυρανίξια της καρδιάς και της ψυχής μας στην αγάπη, την ευλογία και την προστασία σας. Μας τροφοδοτεί πάντα με δύναμη να προχωρούμε απέναντι σε όσους επιβουλεύονται καθημερινά τη δημιουργία, το καλό, τον αγώνα μας και το δίκαιο του οράματός μας.
Σας ευχαριστούμε για όλα και θέλουμε να γνωρίσετε πως είμαστε πρώτα πιστοί και ταπεινοί στρατιώτες στο έργο του Θεού και της Αγίας Εκκλησίας μας. Καρδιά της ψυχής μας όμως είναι το πνεύμα και αυτό χωρίς την τροφή του φτιάχνει ψυχή χαμένη. Και με αυτή τη σκέψη θα περάσει το δεύτερο σημερινό γεγονός. Αν ένα πράγμα με γεμίζει με αγωνία σήμερα, είναι πως ζούμε σε μια περίοδο που η τέχνη και ο πολιτισμός διέρχονται μια τεράστια περίοδο προκλήσεων. Προκλήσεων που έχουν ως αφετηρία τον τρόπο της ζωής μας. Και ενός μοντέλου που αντί το κέρδος να είναι το αποτέλεσμα της δημιουργίας, της αξίας και της σκληρής δουλειάς, αντί το κέρδος να είναι ένα κλάσμα της δημιουργίας του πλούτου, έχει καταλήξει αυτός ο σκοπός ή και ακόμα καλύτερα μοναδικός στόχος. Πλούτος είναι μια λέξη βαθιά, αλλά συνάμα τόσο παρεξηγημένη. Ας σκεφτούμε λίγο. Η Ελλάδα, μια χώρα με ιστορία χιλιάδων ετών, ποιος είναι ο πλούτος της? Ο χρυσός που έχει στις τράπεζές της? Το πετρέλαιο που κρύβεται στο Αιγαίο? Μήπως είναι ο πολιτισμός της? Μήπως είναι οι τέχνες και τα γράμματα που άφησε παρακαταθήκη σε αιώνες? Μήπως είναι οι ποιητές μας, οι ζωγράφοι μας, οι τεράστιοι μουσικοσυνθέτες μας, ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Θοδωράκης, ο Εγκονόπουλος, οι αρχαίλληνες γλύπτες και ζωγράφοι, οι ποιητές μας? Γι' αυτό το πλούτο τον αμύθιτο, αυτό το πλούτο που τροφοδοτεί το πνεύμα και την ψυχή μας. Αυτό το πλούτο, αν ήθελε κάποιος να το μετρήσει με χρήματα αλήθεια, ποια αξία είναι ικανή να το μετρήσει? Ποιο νόμισμα, ποιο αντίκρισμα? Κι όμως, όταν αυτοί όλοι αμέτρητοι γίγαντες των τεχνών και των γραμμάτων, της ζωγραφικής και του πολιτισμού, όταν αυτοί φιλοτεχνούσαν τα έργα και τα αριστοργήματά τους, αν είχαν προτάξει την έννοια του κέρδους, του άμεσου και μετρήσιμου, τότε τίποτα από αυτά που σήμερα αποτελούν εθνικό ή και παγκόσμιο πλούτο και κληρονομιά δεν θα είχε γίνει. Γιατί ο καλλιτέχνης, ο δημιουργός, ο άνθρωπος που μας ταΐζει το πνεύμα και την ψυχή, πώς να μπει στη λογική? Ζωγραφίζεις? Τι ζωγραφίζεις? Δηλαδή, πώς αυγάζεις κάθε ζωγραφιά? Κονομάς ή σε κανένα κορόιδο? Σε αυτή λοιπόν την κοινωνία που έχουμε φτιάξει, που η δημιουργία, ο πλούτος, η αξία και το χρήμα τείνουν δυστυχώς και άδικα να ταυτιστούν, ανησυχώ για την τέχνη και τους ανθρώπους της, γιατί τους έχουμε αφήσει μόνους. Γιατί το χρήμα είναι το μετρήσιμο και ρευστοποιήσιμο σε ύλη αποτέλεσμα της αξίας. Η αξία όμως είναι το μετρήσιμο αποτέλεσμα του ανθρώπου να δημιουργεί πλούτο και ο πλούτος εν τέλει είναι η ικανότητα του ανθρώπου να δημιουργεί από το μηδέν αξίες. Αξίες ζωής, αξίες τέχνης, αξίες διδασκαλίας, αξίες πολιτισμού. Πλούσιος είναι λοιπόν ο καλλιτέχνης που μέσα από ένα έργο καταφέρει να μας ταξιδεύει στις εποχές, στους χρόνους, στις ανθρώπινες πτυχές της ζωής και της αγάπης, που μας γεμίζει συναισθήματα και ιδέες μέσα από ένα πίνακα, ένα καμβά ή και ένα τοίχο. Σε αυτό λοιπόν τον κόσμο που έχουμε φτιάξει γεμάτο στρεβλώσεις και λάθη, οφείλουμε όλοι όπως μπορεί ο καθένας να βάζουμε ένα λιθαράκι ώστε να διαφυλάτουμε, βοηθούμε και περιχαρακώνουμε ως πολύτιμο δημιουργό τον αληθινό καλλιτέχνη, τον παραγωγό πνευματικών και πολιτισμικών αγαθών. Να διατηρούμε ζωντανή την ανθρώπινη πλευρά του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος μετατρέπεται δυστυχώς σε μια τέλεια καταναλωτική μηχανή που το μόνο που τελικά μετρά είναι το πόσα βγάζεις. Όταν πήραμε απόφαση να προχωρήσουμε σε ένα διαγωνισμό για να φιλοτεχνηθεί ο τείχος του ναυπηγείου, κανένας από εμάς δεν πίστευε πως θα έρθουμε αντιμέτωποι με μια προσδόκητη έκπληξη. Τόσο πηγαίο, αληθινό και καινοτόμο ταλέντο που είχαν οι ομάδες που συμμετείχαν και φυσικά τα μέλη της ομάδας που αναδείχθησαν πρώτοι μεταξύ πρώτων. Δεν το περιμέναμε ούτε στα πιο αισιόδοξα όνειρά μας. Κι όμως, παιδιά με αγάπη, πάθος, τελειομανία, συνέστημα, φαντασία, μίλησαν με τις μπογιές τους. Δώσαν ζωή με τα χέρια τους στα ντουβάρια, άλλαξαν το νόημα της λέξης γκράφιτι, απογειώνοντας τον τρόπο που θα μπορούσαν οι πόλεις μας να φιλοτεχνηθούν, να γίνουν πιο ανθρώπινες, με ιστορία αποτυπωμένη στους τοίχους. Λέει ο ποιητής πως ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία, κάποιος την έγραψε στον τοίχο με μπογιά. Όμως εδώ, αγαπητοί μας καλλιτέχνες, εσείς αλλάξατε το ίδιο το τραγούδι. Ο τοίχος έχει τη δική του ιστορία, εσείς οι όμορφοι Έλληνες καλλιτέχνες την γράψατε στη Σύρο με καρδιά. Με την καρδιά σας, τις πλούσιες ψυχές και τα πρικισμένα χέρια σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους εμάς για τον πλούτο που δημιουργείτε, για το έργο σας και τον δρόμο που ανοίγετε. Εμείς μαζί σας αυτόν τον δρόμο θα τον περπατήσουμε. Θέλουμε μαζί σας να συνεχίσουμε το έργο σας, επεκτείνοντάς το σε όλη την πρόσωψη του ναυπηγείου μας, δίνοντας σας τον καμβά
και να δημιουργήσω το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό έργο στην Ελλάδα, μεταφέροντας μια άλλη εικόνα της Ελλάδας του πολιτισμού, των σύγχρονων τεχνών και των γιγάντων της δημιουργίας σε κάθε επισκέπτη του νησιού μας. Άξια και άξιοι. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την κυρία Λονταρίτη εκ μέρους του Δήμου Σύρου, που από την πρώτη στιγμή ήταν αρρωγός και συνοδοιπόρος, καθώς και τον Δήμαρχο Σύρου κ. Λεβαδάρα, που αποτελεί αρρωγό στήριξη των ναυπηγείων μας και της τεράστιας δουλειάς που γίνεται εδώ του επιταμένου κοινωνικού, πολιτισμικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντολογικού και αθλητικού έργου μας, αλλά και των υποεξέλιξη έργων μας στον τομέα της τεχνολογίας του Κέντρου Καινοτομίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για άλλη μια φορά στους ανθρώπους του ναυπηγείου, τη διοίκηση, τα τμήματα και όλους που ενεπλάκησαν, που παρόλο τον καθημερινό τους φόρτο, πάντα ήταν εκεί να διευκολύνουν το έργο των καλλιτεχνών και τα παράπλευρα ζητήματα που δημιουργούνταν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τέλος στην καλλιτεχνική διεύθυνση, η οποία, που ομίλου μας, η οποία με πάθος και αγάπη ολοκλήρωσε τη διαδικασία αυτού του έργου με άριστο αποτέλεσμα. Κλείνοντας, θέλω απλά ξανά να πω ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ σε όλες και όλους που κάθε μέρα δίνετε τον εαυτό σας, τη ζωή σας, την αγάπη σας, την ψυχή σας σε αυτό που κάνουμε για να κρατάμε το ναυπηγείο μας και τον όμιλό μας ψηλά. Είστε όλες και όλοι σας η δική μου έμπνευση, η δική μου πηγή δημιουργίας. Ευχαριστώ πολύ. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Θέλω να πω, κύριε Ξενοκώστα, ότι ο Θεός αγαπάει το ναυπηγείο. Χθες είχαμε τόσο μεγάλη κακοκαιρία μέχρι απελπισίας, αλλά σήμερα βλέπετε ο Θεός έκανε μια όμορφη ανοιξιάτικη μέρα, ακριβώς για να μας δώσει τη χαρά να πράξουμε όσα πράξαμε εδώ με άνεση και να Τον ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε για όσα είπατε. Να μην ξεχάσουμε όλοι σήμερα και αύριο τη γιορτή του Αγίου Νικολάου και αύριο το απόγευμα την ωραία θεατρική παράσταση Μαντώ Μαυρογένους μέσα στο ναό, όπως κάθε χρόνο για τα μεθέωρτα. Αν θέλει ο κύριος Υπουργός κάτι να πει, αν θέλετε να πείτε κάτι, θέλετε. Σταλούμε στο βήμα τον αξιότιμο βουλευτή του κλάδου, τον κύριο Ιωάννη Μπρούτση, για να ευχαριστήσουμε. Αξιοσέβαστε Μητροπολίτη μας, κύριε Δωρόθε, κύριε Δήμαρχη, κύριε Λιβαδάρα, κύριε Αντιδήμαρχη, Φωτεινιά και Λεονταρίτη, κύριε Πρόεδρε της Άνος Ήρου, Πέτρο Ραουζαίου, αξιότιμοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων των σωμάτων ασφαλείας, κύριε Ρούσο, Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, επιτρέψτε μου, αγαπητοί εργαζόμενες και εργαζόμενοι συμπατριώτες, Κυκλαδίτες, Συριανοί, για μένα αποτελεί μια ιδιαίτερη τιμή και χαρά να παρευρίσκομαι σήμερα σε αυτή την ιδιαίτερη συμβολική αλλά και ουσιαστική εκδήλωση που πραγματοποιείται μέσα στον Αιώνιο. Όπως είπε και ο κύριος Ξενόκωστας, που θα αναφερθώ ιδιαίτερα σε αυτόν σε λίγο, ξετυλίγοντας το κουβάρι της ιστορίας, το οποίο είναι αδιάψευστος μάρτυρας, πριν δύο ολόκληρα χρόνια ήμουνα παρόν σε μια αντίστοιχη μεγαλειώδη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε εδώ στον Αιώριο στη Σύρο στην Ερμούπολη. Ήταν η μέρα που ουσιαστικά γινόταν η επανεκκίνηση και γινόταν ο δρόμος της αισιοδοξίας και του μέλλοντος, του φωτεινού, για τη Σύρο, τον Αιώριο και τους εργαζόμενους. Η μέρα που κόβαμε την κορδέλα της επαναλειτουργίας του νεωρίου της Σύρου. Ενός νεωρίου με μεγάλη ιστορία, αλλά και με μεγάλο μέλλον, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είχε μπει σε ένα τούνελ σκοτεινό, απαισιόδοξο. Και τέτοιες στιγμές είναι καλό να κάνουμε και τις ιστορικές αναφορές για να θυμόμαστε. Γιατί ως ζωντανή ιστορία του τόπου και εγώ με την πολυετή μου θητεία στο Κοινοβούλιο εκπροσωπώντας τον ευλογημένο νομό των Κυκλάδων, γνώρισα από κοντά τον Αιώριο. Ζούσα και εγώ τις τραγικές στιγμές, κύριε Ξενόκωστα. Ζούσα και εγώ την περίοδο εκείνη της αδράνειας, των λουκέτων, της αγωνίας των εργαζομένων και της απραξίας του νεωρίου. Ήταν η περίοδος που, συνομιλώντας τότε με τους εργαζόμενους αλλά και με την κοινωνία της Σύρου, σε ένα μπερδεμένο περιβάλλον, πολλοί έριχναν τις ευθύνες στους εργαζόμενους και ακουγόταν η φωνή ότι όλη η ευθύνη της απαξίωσης του νεωρίου είναι οι εργαζόμενοι, υπό την έννοια υπερβολικών μισθολογικών απαιτήσεων. Άλλοι πάλι έριχναν την ευθύνη πάλι στους εργαζόμενους στη λογική μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, άλλοι στους εφοπλιστές για έλλειψη πατριωτικού φρονήματος.
τελικά αυτό που έφταιγε ήταν ότι έλειπε ο οραματιστής. Έλειπε εκείνος που θα ξανάβαζε ξανά σε πηξίδα και ρότα μέλλοντος προοπτικής και ανάπτυξης των εώριων. Και αυτός είναι ο Πάνος Ξενόκοστας, που ήρθε μέσα σε εκείνο το δύσκολο περιβάλλον, πήρε το τιμόνι του ναυπηγείου στα χέρια του, ξανάδωσε ελπίδα και προοπτική, αλλά ακόμα και σε εκείνα τα πρώτα βήματα υπήρχαν φωνές και αντιρρήσεις που αμφισβητούσαν τις καλές προθέσεις και έμπαιναν επόδιο. Και αποδείχθηκε όμως, κύριε Ξενόκοστα, ότι τελικά οι εργαζόμενοι ήταν αυτοί που πρώτοι ήθελαν να μπει σε ρότα ανάπτυξης στο ναυπηγείο. Και σήμερα στα πρόσωπά τους βλέπω την αισιοδοξία εκείνη που συνάντησα και πριν 2 χρόνια, όταν κόψαμε την κορδέλα της επαναλειτουργίας του νεωρίου επίσημα, τυπικά, γιατί ουσιαστικά έχει ξεκινήσει, τη χαρά της δουλειάς, της δημιουργίας, της παραγωγικότητας. Και όπως πολύ σωστά είπατε και συμφωνώ μαζί σας, σήμερα το νεώριο αποτελεί πραγματικά φάρο και πηξίδα και για την κυβέρνηση, η οποία στήριξε το νεωρίο στο σύνολό της για την επαναλειτουργία, αλλά αποτελεί φάρο και πηξίδα για την Ελευσίνα και τις άλλες ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες όπου υπάρχουν και το Σκαραμαγκά. Είναι το πρότυπο που πρέπει πάνω σε αυτό και παρακολουθείται από την κυβέρνηση και από τους αρμόδιους υπουργούς να επαναλειτουργήσουν και τα άλλα ναυπηγεία της χώρας. Γιατί η χώρα μας, η Ελλάδα, έχει δυνατότητες, έχει προοπτικές, έχει το καλύτερο ανθρώπινο και εργατικό δυναμικό με τις καλύτερες γνώσεις και αποτελεί το νεώριο την τρανή απόδειξη ότι τα πλοία μπορούν να επανέλθουν στην Ελλάδα και εδώ να ναυπηγούνται και εδώ να διορθώνονται. Έχουμε τους καλύτερους εργαζόμενους που είμαστε περήφανοι για αυτούς, κάνουν την καλύτερη δουλειά και σε τιμές που είναι ανταγωνιστικές και αποδεικνύεται εδώ στο νεώριο. Στη βάση αυτή της ιστορικής αναδρομής πριν 2 χρόνια που είχα την τιμή να βιώσω μαζί με εκλεκτούς άλλους συναδέλφους, το σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, όλους εσάς, κύλησαν 2 χρόνια. Και σήμερα είναι επίσης μια σημαντική μέρα, γιατί το νεώριο επεκτείνει τα σύνορά του. Επεκτείνει στον πολιτισμό, αλλά επαναβεβαιώνει τις σταθερές του αρχές και αξίες πάνω σε αυτό που ανέφερε και ο κύριος Ξενόκοστας, και συμφωνώ με αυτό, ότι θεματοφύλακας της πατρίδας μας, της ιστορίας μας και του πολιτισμού μας ήταν, είναι και παραμένει η Εκκλησία σε μεγάλο βαθμό. Και σήμερα εδώ γίνεται πράξη. Αν μέχρι σήμερα, αξιότιμοι εργαζόμενοι συμπατριώτες μου εδώ στο νεώριο, σκέπαζε και στήριζε το νεώριο οι εργαζόμενοι με τη δουλειά τους, με τον ακάματο υδρότα τους, με την προσπάθειά τους να στηρίξουν το νεώριο, και από την άλλη ελληνική σημαία που πριν 2 χρόνια σκέπασε την επαναλειτουργία του νεωρίου, από σήμερα και η Παναγία θα σκεπάζει το νεώριο, τους εργαζόμενους και όλους. Γι' αυτό λοιπόν για μένα είναι μια σημαντική συμβολική μέρα στην οποία δεν θα μπορούσα να λείπω. Γι' αυτό είμαι και εδώ παρόν. Για να αποδώσω εκ νέου τα συγχαρητήρια στους εργαζόμενους πρώτα και κύρια, στην ψυχή και στην καρδιά του νεωρίου, αλλά και στον οραματιστή, στον Πάνο τον Ξενόκοστα, που με την εκλεκτή του οικογένεια, τη Φωτεινή, το Γιάννη και την Κατερίνα, πήραν την απόφαση να γίνουν κτήτορες του ιερού αυτού παρεκκλησίου. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι, άξιοι κύριε Ξενόκοστα και εσείς και η οικογένειά σας, ο σεβασμιότατός μας Μητροπολίτης με τους ιερείς του που τιμάει την εκδήλωση, αλλά και τις Κυκλάδες όλες, και πρώτα και κύρια οι εργαζόμενοι που δίνουν το παρόν και είναι πραγματικά οι στυλοβάτες του νεωρίου. Χρόνια πολλά για τον Άγιο Νικόλαο, συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους, σεβασμιότατε, την ευλογία σας. Προσκαλούμε στο βήμα τον αξιότιμο Δήμαρχο Σύλλου Νικόλης, κ. Νίκολη Βαδάρα, για να χαιρετήσουμε. Σεβασμιότατε, εντυμότατε παρευρισκόμενοι στη σημερινή θρησκευτική τελετή, κύριε Ξενόκοστα, θέλω να σας συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία να ενεργείρετε αυτό το παρεκκλήσιο στον εργασιακό χώρο του ναυπηγείου, αφιερωμένο στην Παναγία, την μητέρα καθοστάτηδα όλων μας. Σε αυτήν προστρέφομαι όλοι για βοήθεια και ευαισθητία. Εύχομαι εκ βάθους καρδιάς να είσαστε υγιείς, δυνατός, τόσο εσείς όσο και η οικογένειά σας, καθώς και οι συνεργάτες σας και οι εργαζόμενοι στο ναυπηγείο. Εύχομαι η Παναγία να είναι αυτή που θα φωτίζει, θα οδηγεί το έργο το οποίο επιτελείτε. Με την ευκαιρία θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία που πήρατε να φιλοτεχνήσετε τον εξωτερικό περίγυρο του ναυπηγείου
το οποίο πραγματικά αναβάθμισε αισθητικά το δυτικό μέρος του λιμανιού μας. Πιστεύω ότι η δημιουργία αυτού του εγχειρήματος αξίζουν συγχαρητήρια για αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα. Δράτομαι της ευκαιρίας να ευχηθώ και για τα Χριστούγεννα, καλά Χριστούγεννα και για την καινούργια χρονιά να είναι ευλογημένη, με υγεία πάνω απ' όλα και δημιουργική. Καλούμε τον αξιότιμο πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κύριο Ιωάννη Ρούσο, για ένα χαιρετισμό. Κάθε φορά που βρίσκομαι στο ναυπηγείο και έχοντας στο μυαλό μου 30 χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά, τι έχει προηγηθεί, αισθάνομαι μια συγκίνηση και ευτυχώς πλέον αυτό είναι χαρά και όχι λύπη και προβληματισμός όπως το διάστημα αυτό που αντιμετωπίσαμε όλοι σαν κοινωνία αισθανθήκαμε. Θέλω να πω ότι όπως σε κάθε στιγμή επικαλούμαστε την Παναγία στη δυσκολία μας ως άνθρωποι, θεωρώ πολύ σημαντικό αυτήν την πρωτοβουλία να είναι στο χώρο των εργαζομένων δίπλα μια εκκλησία ανά πάσα στιγμή, όταν χρειάζεται να την επικαλούνται να είναι και δίπλα του με τη μορφή της εκκλησίας. Να ευχαριστήσω και την ηγεσία του και εγώ του ναυπηγείου για όλη αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει και που βρισκόμαστε στη χαρά αυτή την περίοδο να βλέπουμε ζωντανό τον ναυπηγείο, αλλά και ιδιαίτερα σήμερα για αυτές τις δύο πρωτοβουλίες. Η δεύτερη, που αφορά τη φιλοτέχνηση του δυτικού τείχου του ναυπηγείου, τη θεωρώ και αυτή συμμετοχή σε μια προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε όλοι μας να συνυπάρξει σε αυτό το μικρό νησί μας όλες τις οικονομικές δυνατότητες αυτού του νησιού. Και κάθε τέτοια πρωτοβουλία είναι θετική. Εύχομαι για την γιορτή του Αγίου Νικολάου χρόνια πολλά σε όλους, υγεία και για την περίοδο αυτών των γιορτών που έρχονται να υπάρχει χαμόγελο παραπάνω από αυτό που μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει. Ευχαριστώ πολύ. Οδεύοντας προς το κλείσιμο της σημερινής διοργάνωσης, καλούμε στο βήμα την κυρία Φέη Ξενοκώστα, επικεφαλής δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα της ΩΝΕΞ, η οποία και θα προσφωνήσει τους καλλιτέχνες που φιλοτέχνησαν τον τοίχο. Καλημέρα σας. Η πολιτιστική μας ομάδα έπλευσε με επιδάλιο την καρδιά της. Γοητεύτηκε από το έργο που μπόρεσε να την ταξιδέψει στον χρόνο, στη λαμπερή ιστορία των Κυκλάδων, τη γέννηση της Σύρου μας, τον αγώνα των κατοίκων του και σε κάθε μορφή σκήμα, υδάτινο ή προσφύγων, που σμίλεψε το νησί μας σε πολιτιστικό στολίδι. Όλα αυτά στα 79 μέτρα τείχου πήραν ζωή. Θέλαμε να ομορφύνουμε την πόλη του Ερμή με τον τρόπο μας. Όχι γιατί το χρειαζόταν εκείνη, αλλά γιατί το χρειαζόμασταν εμείς, ακούγοντας την εσωτερική μας ανάγκη για να αποτυπώσουμε την ομορφιά της στον τοίχο μας. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο κύριο Δωρόθεο, που με τον ίδιο λόγο ευλογεί βήματα, εμπνέει σκέψεις. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σε αυτό μας το ταξίδι το Δήμο Σύρου, συγκεκριμένα τον Δήμαρχο Σύρου, κύριο Λιβαδάρα, και προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Αλίκη Λιονταρίτη, που από την πρώτη προσέγγιση αφουγκράστηκε τις ανάγκες του έργου αυτού και αγκάλιασε την προσπάθεια. Ευχαριστούμε όλους όσους με θέρμη δήλωσαν συμμετοχή στο διαγωνισμό, όλους εσάς που είστε μαζί μας σήμερα για να καμαρώσουμε μαζί το έργο αυτό και ας δώσουμε το λόγο στους καλλιτέχνες που το φιλοτέχνησαν. Λένε η εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις και εμείς είπαμε τόσες. Μα τα ονόματα των Σοφοκλή Κοντούλου, Κωνσταντίνου Κουμουλέτσου, Ευάγγελου Κουτσιούμπα, Δημήτριου Ταμπάκη από την ομάδα Crew NS, καθώς και της Αγγελικής Καραμουλέκου, που μάλιστα κατάγεται από τη Σύρο και γνώριζε κάθε της γωνία για να καθοδηγήσει τις έρευνες των μελών της ομάδας, γίνουν πια ένα με τα χρώματα του νησιού μας. Ο λόγος τους ίδιους. Από εμάς συγχαρητήρια τόσο για την ιδέα, τον κόπο και την υλοποίηση. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε και εμείς την ΩΝΕΞ για την προκήρυξη του διαγωνισμού, του καλλιτεχνικού διαγωνισμού, που έδωσε σε εμάς και στους άξιους συμμετέχοντες την ευκαιρία για την ενεργεία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πραγματοποιήθηκε αυτό που οραματιστήκαμε. Εγώ διπλά, γιατί εδώ γεννήθηκαν και δύο μου γονείς.
και η κεντρική ιδέα ήταν να δημιουργηθεί μια ιστορική αναδρομή της Ήρου από την προϊστορία έως τώρα. Αρχικά, από αριστερά ξεκινάμε από τα ίχνη του πρωτοκυκλαδικού οικισμού που βρέθηκαν στη Καλαμπριανή. Συνεχίζουμε με τα κυκλαδικά ειδόλια και τη φουρτινιασμένη θάλασσα της Τυποκρατίας. Έρχεται δυναμικά ο Κερδός Ερμής και δημιουργεί το θαύμα της Ερμοπολής, τη δημιουργία της πόλης. Την έναρξη του ναυπηγείου το 1861 και την ανάπτυξη της βιομηχανικής Ερμοπολής. Στον 20ο αιώνα δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε τις δύο σημαντικές ευγενείς προσωπικότητες, τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Μάνο Ελευθερίου. Και συνεχίζουμε στην ψηφιακή εποχή και τελειώνουμε με το Περιστέρι της Ειρήνης που θα δείτε προς το τέλος της δημιουργίας, που συμβολίζει τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης και συμπτωματικά και τα 200 χρόνια από την αρχή της δημιουργίας της Ερμούπολης, καθώς η Ερμούπολης δημιουργήθηκε από τους κατατρεγμένους πρόσφυγες της Επανάστασης. Προς το τέλος, ίσως θα έχετε δει ότι υπάρχει ένα πινακάκι. Εκεί υπάρχει ένας κωδικός QR που μπορείτε να σκανάρετε με το κινητό σας και να πάρετε όλες αυτές τις πληροφορίες. Ελπίζουμε να αγαπηθεί το έργο αυτό και να αποτελέσει το πόσιμο. Εμείς το κάνουμε με πολύ αγάπη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αξιότιμοι παρεμπισκόμενοι, τι να πει κανείς για την ιστορία της Σύρου, για αυτό το νησί που έχει τόσα ρεθίσματα και τόση έμπνευση. Οι πηγές έμπνευσης που μας έδωσε το νησί ήταν αμέτρητες. Αρχικά, η πολυδιάστατη ιστορία του από τη βαθιά αρχαιότητα έως και σήμερα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για να δημιουργήσουμε το σκελετό πάνω στον οποίο θα στηριχτεί όλο το έργο. Ο πρωταγωνιστικός του ρόλος του νησιού, τόσο ως πρωτεύουσα των Κυκλάδων, όσο και ως βιομηχανική πρωτεύουσα της Ελλάδας στο παρελθόν, μας βοήθησε να δημιουργήσουμε όλο αυτό το artwork. Στο νησί υπάρχουν παντού οπτικά ερεθίσματα σε κάθε κλίμακα. Από την πιο μεγάλη επιφάνεια ενός κτηρίου, μια λεξιστή του παστή ή ένα σκαλί στο πεζοδρόμιο. Συναντούνται αντιθέσεις. Αντιθέσεις είναι η δυναμική του βιομηχανικού πλούτου, όπως αντιπαραβάλλεται με τη γραφικότητα και τη σιγουριά που υπάρχει στη Σύρο. Όλα αυτά τα πράγματα προκύπτουν ως μια σειραφή πολλαπλών στρώσεων ιστορίας μέσα στα θρόνια. Και όλα αυτά είναι στοιχεία που μας έδωσαν τη δύναμη για να δημιουργήσουμε αυτό το έργο. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία για την πρωτοβουλία που πήρε, τον κύριο Ξενοκώστα προσωπικά, όλους τους υπεύθυνους για τη δημιουργία αυτού του έργου, για τα άμεσα τα ανακλαστικά τους. Μιλάμε εκ μέρους για των παιδιών που δεν είναι εδώ λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και τους ανθρώπους της Σύρου, τους ανθρώπους του ναυπηγείου που μας αγκάλιασαν και μας έκαναν αυτή την εμπειρία ξέχαστη. Ευχαριστούμε. Που έχει με τα pop χρώματα σύγχρονα τεχνολογία.